Γεια σας. Στέλιο, φεύγουμε για την επαρχία που έχουμε... Επαρχία. Πάμε στην περιφέρεια, σε ένα θέρετρο στην περιφέρεια. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Βέβαια θα περάσουμε ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εμπνευσμένη από το κόρη μου σοσιαλίστρια. Όχι. Α, από πού. Να πω από πού. Ναι. Από το Dolce Vita. Α, και εντύθηκε σαν να πάνε για το πούλου. Δεν το καταλάβα, δεν το έβαλα της Παναγιάς στο μαντήλι. Το έφερα ανάμεσα στο σήμερα. Που είσαι εντυθεί και πήγες εκείνο το ξενοδοσείο... Τι είναι εδώ. Ναι, ναι, αυτό. Τώρα που το πες, όλα έχουν ένα νόημα. Είδες. Τα βλέπεις που όλα δένουν γλυκά. Λοιπόν, τώρα πες μου λίγο, αυτά τα δύο μέσα... Βγάλε λίγο την καμπαρτίνα, που είναι πολύ ωραία από μόνη της. Αυτά τα δύο μέσα είναι σετ. Ναι, είναι σετ. Κοίταξε, αυτό το παντελόνι δεν σου πάει. Και δεν πάει και με αυτό το μπούστο, κορσέ... Δεν ταιριάζουν αυτά. Εγώ τρελάθηκα όταν το είδα. Και εμείς... Γελάει κάποιος. Εγώ. Γιατί. Εγώ λέω τρελάθηκα όταν το είδα. Συμφώνω μαζί σου. Καλά, αυτό τώρα... Έλα, μωρέ. Πάμε. Άκου. Όλα αυτά μαζί τα ρούχα δεν ταιριάζουν. Όντως, το σύνολο μέσα, άσχετα από το παντελόνι είναι κακό, έχει ένα, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο slim το παντελόνι αυτό και να είναι πιο σωστό ή πολύ πιο φαρδί. Αυτό ήθελε λοιπόν ένα σακάκι για να ολοκληρωθεί, να γίνει μια τριπλέτα και ας σου έκανε και βαρετό. Καμιά φορά το βαρετό είναι και το σωστό. Εντάξει. Μου έκανε η αλήθεια, ναι. Ωραία. Θα μπορούσε να βάλεις μαύρο, θα μπορούσε να βάλεις οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν έχει και σατέν φιλέτα εδώ, ναι. Στις τσέπες. Ναι, ωραία. Ναι. Αυτό το κάνει βραδινό κατευθείαν. Το οποίο σωστά το συνδύασες με τη σατέν γόβα, σαν ύφος αυτό. Και την πέρλα στο αυτή. Όχι, μην τρέχεις. Με τη σατέν γόβα, αλλά για λάθος ώρα. Και ούτε είναι μια εμφάνιση αυτή που και πετυχημένη να είναι, δεν πας κάπου να περάσεις, ας το πούμε, απαρατήρητη. Γιατί υποτίθεται σε αυτό το κόνσεπτ που πας εσύ με τον παράνομο ερωτά σου κάπου που δεν έχει κόσμο στην εποχή των social media, που αν είσαι μια γνωστή φυσιογνωμία, κάποιος θα σε αναγνωρίσει, οπότε παρατηρείτε δεν. Οπότε όλο λάθος. Διαφωνώ, αλλά σεβαστώ. Γιατί. Γιατί. Δεν πάω να κρυφτώ, δεν κάνω κάτι παράνομο. Okay. Θέλω να είμαι διακριτική. Ναι. Αλλά δεν πάβει να έχω μια προσωπικότητα και ένα στυλ. Και ας δουλεύω. Ωραία. Κάπου. Καλά, εσύ μας τα πες αυτά ότι είναι προβλήματα, δεν τα πάμε εμείς. Ναι. Εσύ να τα έχεις με λέω, τον φεύγω από την Αθήνα, φεύγω από την Αθήνα, ναι, για να μην έχουμε συζητήσεις. Αλλά... αυτό, δικό σου είναι το πρόβλημα, καλή, δεν δικό μας. Έλα τώρα. Λοιπόν, δεν μπορείς να εργαστείς με αυτά τα ρούχα, εντάξει. Δεν είναι office look, κατ' ουδένα λόγο, δεν είναι πρωινά τα μέσα καθόλου, ούτε για να πας σε ριζορτίνες σαν ύφος, ούτε δεν έχει καμία σχέση αυτή η ιστορία με αυτό το look και ούτε αυτά τα ρούχα μεταξύ τους. Οκ, σεβαστό. Εύελιν, εσύ τουλάχιστον θα έρθεις λίγο κοντά στο πρόβλημα, ας πούμε, και σε αυτόν τον έρωτα, ο οποίος πρέπει κάπως να ζήσει και δεν μπορεί. Βάλει ξανά την καμπαρτίνα. Μπορώ να την... Ναι, 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 βάλ' την, να τώρα. Να το δούμε ολοκληρωμένο. Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή είσαι και καινούρια και επειδή τα έχουμε συζητήσει αυτά εδώ πέρα, ας τα πω και σε εσένα. Πρόσεξε, μη βάζεις τρικλοποδιές στον εαυτό σου με τα κόνσεπτ. Ένα αυτό. Φεύγει. Όταν έχουμε ένα τέτοιο κορσέ, ο οποίος δεν στέκεται καλά... Συγγνώμη, ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να φέρνουμε πραγματικές συνθήκες με, το ιδανικό, με την ιδανική εμφάνιση. Αυτός είναι ο διαγωνισμός. Είναι ευφυές το κόνσεπτ, αλλά σε βάζει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο μπούστο σου, το οποίο, στον κορσέ. Αυτό, επειδή δεν έχει καλά στηρίγματα, δεν μπορεί να κρατηθεί. Ακόμα και αν νιώθεις ότι κάπως έχεις χάσει ένα-δυο κιλάκια ή ό,τι τέλος πάντων σου έχει συμβεί. Έγινε κατά λάθος, ναι. Ό,τι είναι, όταν το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει, επειδή το συγκεκριμένο από μόνο του, όση ώρα περνάει, έτσι κι αλλιώς θα καταραίει, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι καλύτερα θα ήταν να βάλουμε κάτι από μέσα. Επίσης, στο παντελόνι έχει πάρα πολύ δίκιο ο κύριος Κουδουνάρης. Δεν θεωρώ ότι κολακεύει καμία γυναίκα. Είναι ένα λάθος παντελόνι. Τα παπούτσια θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά, για να πούμε ότι ίσως αρχίσει αυτό το παντελόνι να δείχνει κάπως. Θα έπρεπε να ανέβεις ακόμα πιο ψηλά.
Το παλτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Η τσάντα είναι πολύ όμορφη. Το φουλάρι στα μαλλιά δεν σε εξυπηρετεί σε απολύτως τίποτα. Δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτή την εικόνα. Και νομίζω ότι δεν σε γεμίζει και όλο το πρόσωπο. Αυτά. Ένα. Ευχαριστώ. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο κύριος Γαβαλάς λατρεύει την τσάντα σου. Ναι, την έχω σε άλλη εταιρεία. Όχι με αυτό το... Τι πουλί είναι αυτό? Παγώνι. 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 Πρέπει να παγώσει και η τσάντα αυτή. Μπορώ να πω και τι είναι η τσάντα. Δεν ξέρω στη λάκη. Όχι, αυτή είναι υπέροχη τσάντα. Θα πήγαινε με ένα τζιν σύνολο ή με ένα πλεχτό, χοντρό, αυτό που λέμε καλαμπόκι, που θα έκανε λίγο χωριάτικο και θα πήγαινε μια τέτοια τσάντα. Απ' την άλλη μεριά, είσαι σε ένα γραφείο, σε μια εργασία τέλος πάντων. Εκτός του ότι πρέπει πάντα να δείχνουμε καθαρό το κεφάλι στην εργασία, όποια και να είναι αυτή. Δεν πηγαίνουμε τσεμπέρια, καπέλα, αξεσουάρ στο κεφάλι, ποτέ. Πρέπει να δείχνουμε μια καθαρότητα στο πρόσωπο και στο κεφάλι πάνω απ' όλα. Και μετά κατεβαίνουμε στο υπόλοιπο σώμα, φοράμε ένα ρούχο που είναι neutral, δηλαδή είναι ουδέτερο. Εντάξει, άρα λοιπόν εδώ θα μπορούσε να φορέσεις ή ένα ταγέρ, ή ένα άλλο ντεπιές, γιατί έχουμε και το styling με ένα set, που πρέπει να είναι set. Οπότε θα ήσουν πιο safe και θα ήταν και πιο μυστικοπαθή όλο αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι για έναν άνθρωπο που θέλει να έχει ένα φλερτ. Όμως, να ξέρεις ότι όλες οι κοπέλες που έρχονται στην αρχή, είτε γιατί μπλοκάρονται, είτε γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει κτλ., έχουν λιγάκι μια ψηλό ανομαλία, θα το πούμε, με την καλή έννοια, στον ντύσιμό τους. Όχι ανομαλία, στο πώς να σετάρουν και πώς να κάνουν τη δουλειά τους. Ένα για σένα σήμερα. Σας ευχαριστώ. 4,6. Πες το δυνατά, με φωνή. Δεν μπορώ, ρε παιδί, και εγώ το ρίχνω. 4,6. Δώσε. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Σίγουρα για να φόρεσα αυτό το look σήμερα δεν ήταν για... Αν το θεωρούσα για άσο, δεν θα το έκανα put together. Να το συνθέσουμε, τέλος πάντων. Και από τους κριτές παραξενεύτηκα. Καταλαβαίνω τι μου είπαν για το fit, αλλά πραγματικά θεωρούσα ότι αυτό ήταν το δυνατό μου look σήμερα, οπότε θα δείξει.